Καλημέρα και από μένα. Όταν μου δόθηκε αυτό το θέμα, προβληματίστηκα πάρα πολύ. Πραγματικά δεν ήξερα τι να πω. Ευτυχώς οι προαναλύσαντες ουσιαστικά έκαναν τη δουλειά που έπρεπε να κάνω εγώ. Θα κάνω μια μάλλον απλουστευμένη προσέγγιση, σαν ένας μέσος ουρολόγος. Διάβασα τα guidelines και μου μπήκαν απλώς κάποιες απορίες, τις οποίες θα παραθέσω. Από αυτά που ακούστηκαμε μέχρι τώρα, είναι προφανές ότι όλοι θα θέλαμε την αλήθεια. Δεν έχουμε όμως την αλήθεια, την πραγματική αλήθεια. Έχουμε κάποιες συστάσεις και κάποιες ενδείξεις που βασίζονται σε κάποια δεδομένα τα οποία έχουμε στα χέρια μας. Και σε αυτά βασιζόμαστε, βέβαια. Αυτά είναι η δήλωση των συμφερόντων μου που έχουμε υποχρέωση να παρουσιάσουμε. Φάνηκε προηγουμένως ότι έχει γίνει μια αλλαγή στον τίτλο. Και αυτό που είπε και ο κύριος Μητρόπουλος έχει σημασία τι στόχο βάζεις. Είναι λοιπόν σαφές ότι έχει αλλάξει ο στόχος πια. Δεν είναι τόσο η υπερπλασία όσο τα συμπτώματα και το τι τελικά αισθάνεται ο ασθενής. Άρα λοιπόν νομίζω ότι υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση πλέον στο αντικείμενο. Έχει γίνει πιο ευρύ και ίσως να είναι πιο ορθό έτσι. Όσον αφορά το κομμάτι της αξιολόγησης, το κεφάλαιο της αξιολόγησης, είδα για την ουροδυναμική μελέτη, που είναι ένα γνωστό θέμα και ένα γνωστό ερώτημα, πότε πρέπει να την κάνουμε, ότι αναφέρεται ότι είναι μια διαγνωστική διαδικασία συνήθως ενδεικνυόμενη. Ίσως για πολιτικούς λόγους έχει αφαιθεί, δεν είναι απόλυτο, και έχουμε όλες αυτές τις παραμέτρους. Σε ασθενείς που δεν ουρούν πάνω από 150 ml, έχουν ροή πάνω από 15, ηλικία κάτω από 50 πάνω από 80, το υπόλοιπο να είναι πολύ μεγάλο πάνω από 300, να υπάρχει υποψία για νευροπαθή κύστη, υδρονέφρωση, ριζική χειρουργική πιέλου και αποτυχημένη προηγηθήκη σε επαιματική προσέγγιση. Έχουμε εδώ έναν ασθενή, τον κύριο Γιάννη. Είναι 66 ετών, έχει μια ροή με 8 ml το δευτερόλεπτο, αποβάλλοντας 190 ml, έχει ένα υπόλοιπο 180, IPSS 20, ένα μέγεθος προστάτη 55 κυβικά εκατοστά και τίποτα άλλο από το ιστορικό του και τον συνιστόμενο βάσει των guidelines εργαστηριακό έλεγχο. Ο ασθενής υποβάλλεται σε διουρυθρική αδερματεκτομή και μας έρχεται μετά από 3 μήνες, έχει μια ήπια κράτεια ούρων και μια σχετική δυσκολία ούρησης με ροή γύρω στα 10 ml το δευτερόλεπτο. Και είναι ιδιαίτερα ανήσυχος. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να έχει αυτό ο ασθενής? Τι έχει πάει στραβά? Δεν ναι. Διάμεσα πώς ούρησης. Λίγο το μικρόφωνο να ακούνε και οι... Ουρεί κάπως καλύτερα. Είναι προφανές ότι ουρεί λίγο καλύτερα. Έχει μια καλύτερη ροή. Και θα με προβληματίζει η συσταλτικότητα και η δυναμική της κύστης. Υπόλοιπα ούρα. Αμφιβάλλει. με τίποτα. Δεν θα το χειρουργούσε. Υπόλοιπα ούρων, εδώ, εξακολουθεί να έχει ένα μικρό υπόλοιπα ούρων, αν το πούμε μικρό. Γιατί παίζει γύρω στα 80 με 100 ml. Να πω κάτι. Μάλλον θα σκεφτόμουν, αν ήταν δικός μου άρρωστος, ότι έκανα μια κακή διουρυθρική. Σαν πρώτη σκέψη. Και για να μπορέσω να εντρικάρω λίγο και την κουβέντα. Έτσι κι αλλιώς αυτός πλέον είχε ένδειξη για ουροδυναμική και έβγαλε μια υποτονικότητα και μαζί και υπεραστήριο εξωστήρα. Που είναι ένας πολύ άσχημος συνδυασμός. Που νομίζω σε αυτή την περίπτωση, είτε κάνεις μια καλή διουρυθρική είτε κάνεις μια κακή διουρυθρική, είναι αρκετά πιθανό να έχεις προβλήματα. Ο άρρωστος αυτός μπορούσε να έχει στένωμα ουρήθρας. Με την εικόνα που είχε από την ροομέτρηση με τα 10 ml το δευτερόλεπτο και με την μορφή που είχε, όχι. Θα μπορούσε να έχει, ναι. Εγώ που δεν είμαι ειδικός στην ουροδυναμική, προβληματίζομαι. Υποτονικότητα και υπερδραστήριος εξωστήρας είναι συχνό φαινόμενο. Συχνό δεν είναι, αλλά υπάρχει. Και είναι μια πολύ άσχημη... Δηλαδή, μια κύστης που έχει αρχίσει να γίνεται άτονη, αλλά ταυτόχρονα κάνει συχνά ανεξέλεγκτες συσπάσεις. Γιατί είναι αυτό το γνωστό λάθος που όλοι μας κάνουμε
και ήταν το περίφημο θέσφατο που είχαμε, που δεν χωρίζαμε τη φάση κένωσης από τη φάση αποθήκευσης. Το ένα αναφέρεται στη φάση αποθήκευσης, η οποία δεν λειτουργεί σωστά, και το άλλο στη φάση κένωσης που. Η ερώτησή μου ήταν η εξής. Δηλαδή, αυτός ο ασθενής ο οποίος ήρθε κατευθείαν να του κάναμε αεροδυναμικό, ή θα σκεφτόμασταν πρώτα και θα αποκλείαμε κάτι άλλο. Γιατί ήδη ο κ. Καραγιάννης είπε. Η ερώτηση που. Αυτό μπήκε το περιστατικό, γιατί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, αυτός ο ασθενής δεν έπρεπε να υποβληθεί σε αεροδυναμική. Σαφώς. Έτσι είναι. Σε αυτό συμφωνούμε. Αυτό είναι το σκεπτικό του ιστορικού. Προσοχή και πάλι. Δεν συστήνεται. Μπορεί να είναι optional, έτσι, αλλά δεν συστήνεται γεγονός. Αν δεν κάνει κάποιος αεροδυναμική, είναι σωστός. Πραγματικά μπορεί να υπάρξει ένα κενό. Είναι ένα ενδεικτικό περιστατικό που βλέπουμε ότι μπορεί να υπάρξει ένα κενό. Συγγνώμη. Δηλαδή, okay. Αυτό εσείς πρέπει να το αντιμετωπίσετε, κύριε Αθανασόπουλε, τώρα το περιστατικό όπως κάνω το αεροδυναμικό και πρέπει να το αντιμετωπίσετε. Δηλαδή, άμα εγώ δεν τον είχα χειρουργήσει, θα ήταν πιο εύκολο και τώρα σας έκοψα τα χέρια για να το αντιμετωπίσετε. Όχι, όχι, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά σας ξαναλέω ότι υπάρχει. Μήπως σας βοηθώ που έφυγε και ένας παράγοντας απόφραξης σε έναν άνθρωπο που πάει να κάνει υποτονική κίστη. Ναι, με βοηθάτε. Απλώς θα μπορούσα να είχα ενημερώσει πολύ καλύτερα τον ασθενή και να του είχα πει τι περιμένει και δεν θα ερχόταν να μου λέει τι μου έκανες και τι είναι αυτή η κατάσταση. Στα πλαίσια της αξιολόγησης, δεν είναι σαφές αν ένας ασθενής που μας έρχεται σε επίσχεση, αν πρέπει να του κάνουμε αεροδυναμικό έλεγχο πριν τον αντιμετωπίσουμε ή όχι. Βέβαια, λέει υπόλοιμα πάνω από 300 ml. Άρα, αυτό θεωρητικά μπορεί να μας καλύπτει σαν μια συνιστόμενη εξέταση, ότι από τη στιγμή που έχει κανείς επίσχεση, αν θα πρέπει ή όχι να γίνει. Αυτά είναι ερωτηματικά που βάζω, έτσι. Εγώ πάλι κάνω πως. Όχι κάνω, ναι, ναι. Δεν καταλαβαίνω. Πώς μετράω υπόλοιμα ούρων σε άνθρωπο με επίσχεση? Είναι όλο το ότι έχει είναι υπόλοιμα. Αν έχει 2 λίτρα ή αν έχει 400 επίσχεση. Όχι, όταν μου έρχεται ο άρρωστος, ναι, με καθετήρα. Άρα έχει επίσχεση. Πώς μετράω υπόλοιμα σε έναν άρρωστο που μου έρχεται με καθετήρα? Έχει κάνει επίσχεση. Μας μπαίνει μέσα με ένας ασθενής με επίσχεση. Α, εκείνη τη στιγμή τον βλέπεις εσύ πρώτη φορά. Πριν προχωρήσουμε θεραπευτικά, πριν το χειρουργήσουμε, θα κάνουμε αεροδυναμική ή όχι? Κατά τη γνώμη μου, ίσως θα έπρεπε εκτός από το πολύ μεγάλο επώλυμα να έχει ξεκαθαριστεί και αυτό το θέμα της επίσχεσης στα guidelines. Δηλαδή, σε ασθενή που έρχεται με επίσχεση, αν στην διαδικασία που θα ακολουθήσουμε, αν θα πρέπει να κάνουμε μια αεροδυναμική. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας. Εσείς θεωρείτε ότι μπορεί να προχωρήσουμε κατευθείαν? Πόσοι θα κάνουν αεροδυναμική σε ένα ασθενή που έχει επίσχεση, και πάμε να τον χειρουργήσουμε? Από το ιστορικό, τι άλλο θα μας πείτε? Είναι αοξία. Υποθέτω εννοείται. Αν έχει ζάχαρο. Όλα αυτά είναι πολύ λογικά. Άρα, ας πούμε, σε έναν που καταλήγουμε ότι είναι μια χρόνια επίσχεση, θα του κάνουμε. Εντάξει, στην οξία επίσχεση, σε μια που είναι χρόνια επίσχεση. Τάσο, εγώ δεν έχω καταλάβει το εξής. Πώς το συνδέεις αυτό με τις ελλείψεις των guidelines? Κάπου σε χάνω λίγο. Έλεγε, συνήθως είναι ενδείκνυται να γίνει, αν είχε αυτό το κατάλογο. Μάλιστα. Μέσα εκεί δεν ανέφερε ότι να γίνεται, μπορούσε να έχει πει έτσι, ασθενείς οι οποίοι είναι σε επίσχεση πριν να υποβληθούν σε χειρουργική θεραπεία. Ναι, αλλά άρα εσύ πιστεύεις ότι θα έπρεπε όλοι οι ασθενείς. Εγώ θεωρώ ότι είναι στην πλειοψηφία ότι θα ήταν καλό ίσως να γίνεται μία, γιατί εντάξει, μπορεί να έχει ένα ασθενή με εξαιρετικά, με μία υποτονικότητα ή μία ατονία, ας πούμε. Έτσι, και γι' αυτό ακριβώς βάζω το ερώτημα, πρέπει αυτοί να υποβληθούν σε αεροδυναμική μελέτη πριν χειρουργικά ή όχι? Δηλαδή, θα περίμενα μια απάντηση να μου την δώσουν τα guidelines να με βοηθήσουν. Αυτό είναι το σκεπτικό μου. Από τη στιγμή που υπάρχουν μελέτες που λένε ότι στους άρρωστους που έρχονται με επίσχεση, στην προσπάθεια που κάνεις να αφαιρέσεις τον καθετήρα, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, πάνω από το 50%, κατορθώνει να ουρήσει και να απαλλαγεί από τον καθετήρα, έμεσα απαντάει στο ερώτημά σου ότι δεν πρέπει να κάνεις ουροδυναμική σε όλους τους αρρώστους που θα σου έρθουν με επίσχεση. Εντάξει, είναι μία άποψη την οποία τη δέχουμε. Βέβαια, αυτό αναφέρεται σε όλα τα είδη των επισχέσεων και της οξίας και της χρόνιας. Έτσι είναι.
Να ρωτήσω, δηλαδή, έχει ανατραπεί αυτό το οποίο λέγαμε παλιότερα, ότι όταν υπάρχει υποκιστικό κόλλημα, αντιμετωπίζουμε το υποκιστικό κόλλημα και μετά ερχόμαστε αντιμέτωποι με την οποιαδήποτε κατάσταση δημιουργηθεί από την ουροδοχοκίστη. Αυτό ήταν το δόγμα με το οποίο μεγάλωσα εγώ ουρολογικά. Ναι, όντως, είναι ένα δόγμα, το οποίο και εγώ περιμένω από τα guidelines να μου απαντήσουν αν ισχύει ή όχι. Δηλαδή, αν μας ενδιαφέρει καθόλου η κίστη που έχουμε από πίσω, ναι ή όχι. Έτσι. Έχουμε μπει στην εποχή, το βλέπουμε σαν συνολικό σύστημα, ότι είναι προστάτης και κίστη. Άρα, περίμενα μια απάντηση για αυτή την κακομοίρα την κίστη, αν θα πρέπει καθόλου να ενδιαφερθούμε ή όχι σε ασθενείς που μας έχουν έρθει με επίσχυση, είτε οξία είτε χρονία. Θεωρώ, δηλαδή, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ότι υπάρχει μάλλον ένα μικρό κενό εδώ και θα ήταν καλό να υπάρχει, δεν υπάρχει τίποτα και μέσα στο κείμενο, έτσι, στα guidelines. Επίσης, ήθελα να αναφέρω ότι τα guidelines του 2013, αυτά που μας δώσανε πρόσφατα, έτσι, έχουν μια πολύ σημαντική διαφορά όσον αφορά με αυτά των περίληψη που παρουσίασε ο κ. Γκράβας. Δηλαδή, ενώ η τεκμηρίωση είναι η ίδια, συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Μητρόπουλο που είπε ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ η πολιτική και η γλώσσα. Έτσι, οι διαφορές είναι πολύ μεγάλες. Καταρχάς, σε όλα αναφερόταν moderate to severe. Ενώ σε όλα τα προηγούμενα ήταν mild to moderate για τη φαρμακοθεραπεία. Έτσι, ή υπήρχε το Carfelnuses για τα μουσκαρινικά. Ενώ ήταν πολύ πιο απαγορευτικό στα προηγούμενα. Δηλαδή, έχουν γίνει κάποιες διαφοροποιήσεις, κυρίως στη γλώσσα. Και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό, γιατί κάποιες οδηγίες δεν μπορεί να είναι τόσο πολύ απόλυτες. Τώρα, επίσης πιστεύω ότι στην αξιολόγηση θα έπρεπε να τονιστεί περισσότερο το διάγραμμα ούρησης. Να δοθεί πολύ μεγαλύτερη έμφαση και ίσως να γίνει αυτό μια σχετικά υποχρεωτική διαδικασία στην αξιολόγηση των ασθενών, γιατί τώρα πλέον θα ζήσουμε την εποχή της νυχτερινής πολυουρίας. Είναι η μεγάλη ανατροπή που έχει γίνει, έτσι. Το 70% των ασθενών που έχουν νυκτουρία έχουν και νυχτερινή πολυουρία. Εδώ λοιπόν θεωρώ ότι τα διαγράμματα ούρησης πρέπει να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο και κάποια στιγμή να καταλήξουμε σε κάποιο προτινόμενο που είναι το πιο αποδεκτό και το πιο εύχριστο. Επίσης θεωρώ ότι υπάρχει ένα έλλειψη μάλλον. Αναφέρεται ότι είναι το 33% νυχτερινή πολυουρία. Αυτό ισχύει όμως για τους άνω των 65 ετών. Για κάτω των 65 ετών είναι το 20%. Θεωρώ ότι θα ήταν καλό να αναγράφεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, άμα έρθει ένας 55, έτσι, εκεί δεν περιμένεις να είναι το 33%, είναι το 20%. Η πολυουρία, η νυχτερινή, είναι μια γραμμική, έτσι, σχεδόν γραμμική σχέση με την ηλικία. Όσο μεγαλώνουμε, βγάζουμε περισσότερα ώρα στη διάρκεια της νύχτας. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό θέλει μια κάποια προσοχή. Όσον αφορά για τη συντηρητική αντιμετώπιση, θεωρώ ότι δεν μου προξένησε κάποια, έτσι, απορία. Όσον αφορά για τη φαρμακοθεραπεία, νομίζω ότι είναι ένα καλά δουλεμένο κεφάλαιο. Βέβαια, νομίζω ότι πρέπει κανείς να τονίζει αυτό, ότι βασικά υπάρχει μια ήπια βελτίωση με τους αλφα blockers και ουσιαστικά δεν έχουμε μια, έτσι, πολύ μεγάλη άρση της απόφραξης. Αν δηλαδή στο μυαλό μας έχουμε ότι για να θεραπεύσουμε και κάτι άλλο πρέπει να διώξουμε την απόφραξη, έτσι, δεν νομίζω ότι μας καλύπτουν. Ας πούμε, ένας ασθενής ο οποίος έχει μια πολύ σημαντική υπερδραστηριότητα, υπάρχει ένα ποσοστό που οφείλεται στην απόφραξή του. Έτσι. Αν λοιπόν κανείς σκέφτεται ότι πρέπει να του διώξει την απόφραξη για να του πάρει και την υπερδραστηριότητα, δεν θα καλυφθεί, έτσι, μόνο με την φαρμακοθεραπεία με αλφα-αποκλειστές. Και φυσικά το θέμα του μέσου λομπού, το οποίο ήδη, μην καθυστερούμε, νομίζω, αναπτύχθηκε πολύ καλά. Θα έπρεπε κάτι να αναφέρεται γι' αυτό, νομίζω. Όσον αφορά για τους αναστολής της 5α αναγωγάσης, υπάρχει μια σύσταση, εκτός από το να είναι πάνω από 40 κυβικά εκατοστά ο προστάτης, όταν έχουν ασθενείς, το PSA τους είναι πάνω από μεταξύ 1,4 και 1,6 και πιο πάνω. Εδώ έχω μια απορία που την έχω πολλά χρόνια και με όλα αυτά τα μοντέλα για το progression που έχουμε. Πραγματικά, πόσοι από εσάς βλέπετε ασθενείς που έχουν κάτω από 1,4 PSA? Βλέπετε πολλούς? Ή σε μένα τυχαίνει να έρχονται όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν παραπάνω? Ειλικρινά, δεν μπορώ. Χρόνια με ταλαιπωρεί αυτή η απορία. Λέω, σε μένα τυχαίνει να έρχονται όλοι οι ασθενείς που έχουν πιο πάνω? Άρα, ουσιαστικά, έχουν
ένδειξη, αυτό πρέπει να μην έχει μείνει σχεδόν σε όλους τους ασθενείς. Δεν ξέρω, για... Όχι. Πάλι θα κάνω μια ρήξη κέλευτη ιστορία σε αυτό το πράγμα, που είναι ουσιαστικά. Ποιος έχει σχεδιάσει τις μελέτες, κύριε Θανασόπουλο, για αυτό το πράγμα? Παρεμβήκατε εσείς στο σχεδιασμό της μελέτης για αυτό το πράγμα? Όχι. Την πήρατε έτοιμη τη μελέτη για να την εκτελέσετε, χρηματοδοτούμενη από την X εταιρεία. Άρα, χωρίς να έχετε καμία παρέμβαση στο σχεδιασμό της. Γιατί αν είχατε παρέμβαση στο σχεδιασμό της, θα είχατε κάνει στα κριτήρια επιλογής πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Αν λοιπόν την ανοίξει σε αυτή την ιστορία, θα χωράνε όλοι. Αυτό είναι το θέμα. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, πιστεύω, με τις εταιρείες και τις μελέτες που κατευθύνονται από τις εταιρείες. Πού είναι όλες οι μελέτες? Σε αυτό λοιπόν έχω μια απορία. Όσον αφορά τα αντιμουσκαρινικά, όταν αναφέρεται το κεφάλαιο που αντιμουσκαρινικά στην υπερπλασία του προστάτη, έτσι. Εντάξει, οι μελέτες είναι πολύ λίγες. Δεν τις αναφέρει όλες βέβαια. Είναι λίγες. Οι μικρές βγάζανε κάποια συμπεράσματα ότι το αντιμουσκαρινικό μπορεί να βοηθήσει και στην υπερπλασία του προστάτη και υπάρχει το γνωστό υπέδαφος ότι υπάρχουν μουσκαρινικοί υποδοχής και στον προστάτη και τα υπόλοιπα. Κάποιες μεγαλύτερες μελέτες δεν βγάλανε κανένα αποτέλεσμα, εννοώ να είναι θετικό. Και έτσι κι αλλιώς είναι λίγες οι μελέτες που υπάρχουν και κυρίως είναι κομμάτια μεγάλων μελετών που είχαν ένα arm μόνο με αντιμουσκαρινικά. Το ουσιαστικό εδώ όμως είναι κάποιο άλλο. Τα αντιμουσκαρινικά που χρησιμοποιήθηκαν στην υπερπλασία του προστάτη, όλες οι μελέτες αυτές δεν έδειξαν ότι προκαλούν πρόβλημα. Έτσι, το ουσιαστικό δηλαδή που υπάρχει σε αυτό το κομμάτι, δεν θα χρησιμοποιούσα και στην ερώτηση που έγινε προηγουμένως αντιμουσκαρινικό σε ασθενή που έχει μια βαριά απόφραξη. Είναι προφανές ότι οι άντρες μπορεί να έχουν μια υπερδραστήρια κύστη χωρίς απόφραξη. Όπως το ανάποδο με τις γυναίκες, ότι οι γυναίκες μπορεί να έχουν απόφραξη. Πρέπει και αυτό να φύγει από το μυαλό. Τάσο, συγκεκριμένο ερώτημα σε σένα τον ειδικό. Εσύ συνταγογραφείς αντιμουσκαρινικά έχοντας ζητήσει υπέρηχο, Q-Max και υπόλοιμα? Πάτα. Τι θέλεις για να συνταγογραφείς? Ό,τι μας πεις εσύ θα το κάνουμε. Τι ζητάς από έναν άρρωστο πριν του δώσεις αντιμουσκαρινικό? Ωραία. Λοιπόν, αντιμουσκαρινικό σε άντρα θα δώσω όταν έχει υπερδραστήρια κύστη και σχεδόν καθόλου απόφραξη. Συγκεκριμένα πες μας. Και θα πω, ζητάς υπέρηχο, πόσο... Θα το πω και αυτό, αλλά θέλω να γίνει κατανοητό αυτό. Θα δώσω στον άντρα που έχει υπερδραστήρια κύστη και δεν έχει καθόλου ή πολύ μικρή απόφραξη. Μα, δύο λεπτά. Όταν εμένα έρχεται ο άρρωστος απέναντι και τον βλέπω για πρώτη φορά, δεν μπορώ να βάλω εύκολα τη διάγνωση αν έχει υπερδραστήρια κύστη. Δεν του έχω κάνει ούτε ουροδυνα... Έρχεται, μου λέει τα συμπτώματά του και σκέφτομαι, θα του δώσω αλφα μπλόκερ ή θα του δώσω αντιμουσκαρινικό. Τι ζητάς για να δώσεις ή το ένα ή το άλλο? Αν καταλήξει ότι έχει υπερδραστήρια κύστη κλινικά, θες να αποκλείσεις την απόφραξη. Ουσιαστικά τη βαριά απόφραξη. Και θα κάνω υπέρηχο. Θέλω, εγώ συνήθως δίνω πάνω 8 έως 10 ml, πιο πολύ 10 ml το δευτερόλεπτο. Και πάνω έτσι, θα δώσω μόνο αντιμουσκαρινικό και να μην έχει ένα υπόλοιμα σημαντικό. Μην μου λες σημαντικό, σαν πολιτικός μου απαντάς. Γύρω στα 100 ml. Η απάντησή μου είναι αυτή γιατί ξανατονίζω ότι δεν είναι ότι φοβάμαι στον ασθενή ότι θα του κάνει κάτι σημαντικό. Να στο πω ανάποδα. Σε ποιους ασθενείς δεν θα δώσεις αντιμουσκαρινικό που είσαι ο μπαμπάς του αντιμουσκαρινικού? Είμαι μπαμπάς του αντιμουσκαρινικού με αλφα μπλόκερ. Ωραία. Σε ποιους δεν θα δώσεις? Δεν θα δώσω σε ένα ασθενή που έχει κάτω από 8 ml το δευτερόλεπτο flow και πάνω από 100 ml υπόλοιπα. Το μέγεθος του προστάτη σε επηρεάζει? Το μέγεθος του προστάτη στην αρχή με επηρέαζε. Στην πορεία είδα ότι και από τη στιγμή που έχεις αυτή τη δυνατότητα δεν με επηρεάζει, όχι. Γιατί έχουν φανεί ειδικά τα αντιμουσκαρινικά ότι με τους μουσκαρινικούς υποδοχής που υπάρχουν στον προστάτη... Ότι μπορεί, δηλαδή, σε έναν άρρωστο με 120 γραμμάρια προστάτη και ένα μεγάλο βουνό μέσω λοβό, του οποίου όμως το υπέρηχο αδειάζει κύστης, άφοβα θα του δώσεις αντιμουσκαρινικό. Παρακαλώ. Ένα σχόλιο για το μέγεθος του προστάτη. Από μελέτες που υπάρχει, ουσιαστικά η μόνη που το έχει κατάξει είναι η Times, έτσι. Η οποία τι έδειξε, ότι η μονοθεραπεία με αντιμουσκαρινικά δουλεύει καλύτερα σε προστάτες που έχουν μέγεθος κάτω από 30 κυβικά εκατοστά. Κάτω από 30 κυβικά. Από 30, οπότε πάλι θα ρωτήσω τότε και εγώ πόσους αρρώστους βλέπετε που έρχονται στο ιατρείο και ζητάνε συμβουλή με φάρμακα.
με προστάτη κάτω από 30, Διονύση. Να σου πω το μέγεθος, να σου πω κάτι για το μέγεθος. Πάλι δεν είναι δικά μου νούμερα, που να ξέρω εγώ τώρα πώς είναι, ούτε κρατάω τέτοια στοιχεία. Και το προσωπική γνώμη, ξέρετε, την αποφεύγω σαν το λιβάνι. Από τη Hutchinson, αυτή την ευρωπαϊκή μελέτη σε 6 χώρες, για τους ασθενείς που πρώτη φορά πάνε στο ιατρείο του ουρολόγου, πρώτη φορά με συμπτώματα, η μεσαία τιμή σε 6 ευρωπαϊκές χώρες, η μεσαία είναι 40. Τι σημαίνει? Ότι οι μισοί έχουν πάνω από 40, οι άλλοι μισοί έχουν κάτω από 40. Αν αυτό σας ικανοποιεί. Μια στιγμή, συγγνώμη να πω. Η Times δεν αναφέρονταν σε αυτό, στα πάνω από 30. Τάσο, έχεις άλλα 7 λεπτά, Ναι, είναι πολύ λίγα ακόμα. Η Times αναφερόταν στο να είναι πάνω από 30 για να έχει κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Δεν υπήρξαν επισχέσεις στο άρμα αυτό, που πήραν μόνο μονοθεραπεία, δεν υπήρχαν επισχέσεις. Η ερώτηση ήταν αν θα δώσουμε άφοβα. Άρα λοιπόν. Θα δώσουμε και να έχουμε και θετικό αποτέλεσμα. Αλλιώς δεν έχουμε λόγο να δώσουμε, δεν είναι. Θετικό αποτέλεσμα ως προς την υπερδραστηριότητα. Μπερδεύουμε μονίμως τα δύο σκέλη. Ξανατονίζω το αντιμουσκαρινικό. Θα το δώσω μόνο του, όταν κυρίως έχει τα περίφημα ερεθιστικά συμπτώματα, ας πούμε την παλιά έννοια, και περιμένω τη βελτίωση από εκεί. Δεν θα περιμένω βελτίωση στην ούρηση. Η ούρησή του θα είναι ήδη μια ικανοποιητική ούρηση. Στην Times ήταν διαφορετικός ο σχεδιασμός. Ήταν σχεδιασμός ασθενείς που είχαν και στοιχεία απόφραξης μαζί, γι' αυτό σας λέω είναι διαφορετικό το κομμάτι, και εκεί περιμέναμε να δούμε αν θα έχει βελτίωση και η ούρηση. Okay. Έτσι. Δεν ξέρω αν έγινε ξεκάθαρο αυτό. Πάμε παρακάτω. Τώρα, όσον αφορά την φυτοθεραπεία, νομίζω ότι είναι πολύ καλά γραμμένο ότι υπάρχουν οι διάφορες αυτές οι επιφυλάξεις στην αποτελεσματικότητα. Όσο λέγεται για τη δεσμοπρεσίνη, πιστεύω ότι υπάρχει ένα έλλειμμα ότι... Πάντως, εδώ θα κάνω το σχόλιο, δεν αντέχω. Εγώ δεν έχω γράψει ποτέ φυτοφάρμακα, αλλά θα το πω. Αγνοούμε μία κατηγορία φαρμάκων που όλα τα δεδομένα λένε ότι οι μισοί ασθενείς στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες παίρνουν αυτά τα φάρμακα. Εγώ θέλω κάτι να ακούσω καινούριο. Δηλαδή, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Καλιφόρνια, σε όλα αυτά, η πλειοψηφία των ανθρώπων παίρνει φυτοφάρμακα και εμείς δείχνουμε μία διαφάνεια, δεν μας αρέσουν, τα περνάμε. Πάμε παρακάτω. Και ασχολούμαστε με 5 διαφάνειες με φάρμακα που η πλειοψηφία δεν τα γράφουμε. Και επιπλέον, τα βάζουμε όλα στην ίδια μοίρα, ενώ δεν είναι ούτε ποιοτικά, ούτε ποσοτικά, ούτε τίποτα. Το μεγάλο πρόβλημα σε φυτοφάρμακα είναι, το ξέρουμε όλοι μας, είναι ότι η κάθε εταιρεία βγάζει διαφορετική δοσολογία και δεν έχουν. Εμένα, αν με ρωτήσει, το παράπονο μου από τα guidelines είναι ότι ακριβώς δεν ασχολούνται παραπάνω να με βοηθήσουν να καταλάβω τι γίνεται. Γιατί δηλαδή η πλειοψηφία των συνταγών, όχι η πλειοψηφία, αλλά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Είναι για φάρμακα που λέμε ότι άλλο γράφει το ένα κουτί, άλλο το άλλο. Δεν ξέρω. Εκεί θέλω κάποια μελέτη, κάποια εξήγηση. Λοιπόν, θα μπει άρα, πρέπει να μπει δηλαδή θέμα τελικά στο σχολείο ή κάπου, μόνο θεραπείες φυτικής προέλευσης, ας πούμε, στο PPH, για να ασχοληθούμε, να λύσουμε τελικά την εικόνα. Τελικά θα επιβεβαιωθεί ο κ. Μητρόπουλος, που έχει σε όλα μία απάντηση πολιτική. Μήπως είναι ότι δεν έχουν τόσο όφελος, δεν ξέρω. Όχι, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Έχει γίνει κάτι στην Ευρώπη που να μας δείξει το αντίστοιχο το οποίο γίνεται στις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή, ότι ανεξάρτητα από το τι τους έχουν γράψει οι γιατροί και που τα παίρνουν αυτά τα φάρμακα που τους έχουν γράψει οι γιατροί, έχουν πάρει μέσω διαδικτύου ή από το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς τους, από τα over-the-counter προϊόντα, και παράλληλα με τη φαρμακευτική αγωγή χρησιμοποιούν αυτού του τύπου τις ουσίες, και τελικά αυτός ο άγνωστος συνδυασμός μήπως τους προκαλεί διαφορετική βελτίωση από εκείνη που θα τους έδινε η κλασική φαρμακοθεραπεία σχέτη. Τώρα ο Διονύσης προμοτάρει το επόμενο session, ας πούμε. Τώρα προμοτάρει το session του. Στη Γαλλία η πλειοψηφία κάνουν συνδυασμό, Δημήτρη, φυτοφάρμακα με αλφα μπλόκες. Και δεν υπάρχει καμία μελέτη που να τα συνδυάσει. Πάμε. Λοιπόν, τελευταίο. Η δεσμοπρεσίνη, έτσι που θα την δούμε όλο και περισσότερο στο μέλλον, δεν αναφέρει ότι οι γυναίκες χρειάζονται μικρότερη δόση. Θα ήταν καλό να αναφέρει. Έτσι. Ναι, έχετε δίκιο, αλλά... Ναι, έχετε δίκιο. Αλλά γενικά είναι καλό να είναι γνωστό. Έτσι κάπου πρέπει να αναφέρεται αυτό ότι... Τώρα, όσον αφορά τον συνδυασμό ανταγωνιστική, τρία λεπτά θα μας δώσει, μας έχει στείλει mail ο πρόεδρος, πρέπει να διακόπτω την... Εδώ, το περίεργο είναι ότι στο συνδυασμό αλφα μπλόκερ και αναστολή αναγωγάσεις, εδώ δεν αναφέρεται το όριο του 1,4 έως 1,6 PSA.
Έτσι, απορία. Όσον αφορά εντάξει, την συνδυασμό αλφα-λαγωγική και τη μουσικά ελληνικού, πιστεύω ότι είναι ένας πίνακας με πολλές ελλείψεις. Δεν ξέρω, υπάρχει μια έτσι πολύ κραυγαλαία έλλειψη και προκλητική. Ίσως να έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία εγώ σε αυτό το θέμα. Εδώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να γραφτεί ότι πρέπει απλώς να δίνεται με προσοχή σε ασθενείς με σημαντική απόφραξη και να μην είναι τόσο αποτρεπτικό έτσι, γιατί δεν υπάρχουν πουθενά από όλες τις μέρες που βγήκανε ότι υπάρχει πραγματικά κάποιος μεγαλύτερος κίνδυνος. Είναι σαφώς κάτι περισσότερο από το να μην δώσει αντιμουσικά ελληνικό. Είναι 1% η πιθανότητα να πάθει κάποιος επίσκεση. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι έτσι ως λίγο πιο χαλαρό. Τώρα, όσον αφορά στον ασφαλή στις φόρες διαστεράσεις, σε αυτά που υπήρχαν το 2013 δεν είχαν αναφέρει κάτι ιδιαίτερο. Τώρα μπήκε σε αυτό το που μας ανέφερε ο κύριος Γκράβας, δηλαδή μάλλον είστε πίσω από την κλινική πράξη οδηγίες. Όσον αφορά για την ιατρική θεραπεία, να πω κάτι που με βασανίζει χρόνια. Θεωρώ ότι είναι ολέθριο αυτό που χρησιμοποιούμε τη λέξη προστατεκτομή και δεν χρησιμοποιούμε μόνο εμείς, αλλά και στην πλειοψηφία και οι αγγλόφωνες χώρες. Το σωστό είναι προστατική αδερματεκτομή. Για χρόνια μας κυνηγάει αυτό και γίνονται φοβερά μπερδέματα και στα καφενεία μεταξύ τους κουβεντιάζει αυτός που έχει κάνει ριζική προστατεκτομή και ο άλλος και λέει και εγώ το ίδιο έκανα. Νομίζω λοιπόν ότι στα guidelines θα έπρεπε να μπει αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ ουσιαστικό. Όσον αφορά τη χειρουργική θεραπεία, δεν έχω να κάνω κάποια ιδιαίτερα σχόλια. Όπως επίσης για την ανοιχτή το ίδιο. Για τις ήπια επαγγελματικές τεχνικές, νομίζω είναι μια χαρά. Για το τουρισμό δεν βρήκα κάτι έτσι, πιο ειδικό. Όσον αφορά για τις νέες τεχνικές, νομίζω είναι πάρα πολύ έτσι, καλά γραμμένο, χωρίς προβλήματα. Όσον δε αφορά τον αλγόριθμο της θεραπείας, κάπου πετάει ξαφνικά ότι τα αντιμουσκαρινικά προσθέτουν μόνο τον όγκο του προστάτη είναι πάνω από 40 κυβικά εκατοστά. Εκτός αν έχω κάνει εγώ κάπου λάθος, γιατί αυτό δεν το κατάλαβα τι σχέση έχουν τα. Τώρα, στο follow-up δεν αναφέρεται ποτέ πουθενά το PSA. Βέβαια, αναφέρεται στα LATS. Δεν ξέρω μήπως γι' αυτό δεν το αναφέρουνε, αλλά νομίζω ότι όταν κάνουμε follow-up για τα LATS, είναι πολύ βασικό. Το κοίταξα πολλές φορές. Το PSA δεν υπήρχε σε καμία φάση. Δεν ξέρω, εγώ να μην το. Δεν ξέρω γιατί δεν αναφέρεται. Ένα σχόλιο. Στην καινούρια έκδοση που είναι στο European Urology, και γι' αυτό το ανέφερα και στο follow-up, με μεγάλη σχολαστικότητα αναφέρεται το PSA. Ακόμα και οι μελέτες χημειοπροφύλαξης για τους αναστολείς 5α αναγωγάσεις αναφέρονται. Στα guidelines, τα οποία είναι το full version του 2013 που μεταστήκαν στο Μιλάνο, δεν υπάρχει γιατί ακολούθησε το version. Γιατί, και αυτό είναι ένα. Υπάρχει μια. Πολλές φορές τρελάθηκα στην κυριολεξία. Έγινε μια πλήρης αναστροφή της συνήθους διαδικασίας παραγωγής των guidelines. Τους βάλανε το μαχαίρι στο λαιμό ότι να έχουν τη δημοσίευση του European Urology πριν βγάλουν το μεγάλο του κείμενο. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η ιστορία. Επίσης για το PSA, νομίζω ότι θα πρέπει όλο αυτό το μπέρδεμα που γίνεται τώρα να πάει στο Ναδύρ με το τέτοιο. Πρέπει να φύγει. Δηλαδή, το ίδιο. Πέφτει. Δεν με ενδιαφέρει αν πέφτει. Σημασία έχει αν πάει να ανέβει, αναστραφεί. Άρα μόνο αυτό. Όλοι αυτοί οι αλγόριθμοι, πώς να παρακολουθείς και όλα τα μπερδέματα. Αυτό γράφεται πλέον. Τα οποία είναι άχρηστα. Εντελώς άχρηστα. Ό,τι κάνεις όλους τους αρρώστους, θα κάνεις και σε αυτούς. Άστο να πέφτει. Τι με πειράζει. Το πέσιμο δεν είναι κακό. Το ανέβασμα είναι το κακό. Αυτό ακριβώς γράφεται πλέον. Στο BBH, κύριε καθηγητά, όχι στα. Και τελειώνω λίγο με ιατροφιλοσοφία. Έτσι, ότι γενικά η βασική έρευνα και η έρευνα στα πειραματόζωα μαζί με τις επιδημιολογικές μελέτες είναι συνήθως το ένασμα για να γίνουν κλινικές μελέτες. Έτσι, οι κλινικές μελέτες, okay, όσο μεγαλύτερο επίπεδο τεκμηρίσεις έχουν τόσο καλύτερα, αλλά νομίζω ότι και μελέτες ανοιχτής φάσης που δείχνουν την πραγματική ιατρική πρακτική, οι οποίες δεν θεωρούνται ότι είναι υψηλής τεκμηρίωσης, ότι λείπουν. Άρα λοιπόν αυτό που λέμε ότι η σύνδεση που πρέπει να γίνει ανάμεσα στο θεωρητικό και σε αυτό που γίνεται στην πράξη, ίσως θα μπορούσε να έρθει μέσα από μελέτες ανοιχτής φάσης που αποτυπώνουν πιθανότατα την πραγματική εικόνα. Θεωρώ ότι οι κατευθυντήριες οδηγίες είναι μια σίγουρα μεγάλη κατάκτηση, έτσι, πρέπει να τις διαφυλάξουμε. Πρέπει να εφαρμοστούν περισσότερο στην ιατρική εκπαίδευση. Δεν πρέπει όμως να γίνουν Ευαγγέλιο. Με ποια έννοια το λέω αυτό? Έχω δει ότι οι νέοι συνάδελφοι μπορεί να μην διαβάζουν
τα textbooks και την ουρολογία που πρέπει να ξέρουμε και έχουν μόνο τα guidelines. Σου λέει τα guidelines είναι αυτά. Πρέπει νομίζω μόνοι μας να δημιουργήσουμε μια άποψη διαβάζοντας συγγράμματα, papers και όχι να παίρνουμε την έτοιμη τι μας σημαίνει τροφή. Έτσι. Πρέπει φυσικά να βελτιωθούν και γενικά είναι ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται ο γιατρός και τον βοηθάει να χρησιμοποιήσει την ιατρική του κρίση, η οποία σίγουρα είναι αναντικατάστατη. Έτσι. Και φυσικά θα ήταν καλό να υπάρχουν οι ίδιες κατευθυντήριες οδηγίες, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Δηλαδή, ακόμα και αυτό, το ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις στις κατευθυντήριες οδηγίες, μας δημιουργεί κάποια ερωτήματα. Γιατί η ιατρική είναι επιστήμη και τέχνη. Είχε γράψει κάποτε ένα editorial στο New Urology ο Μπλέιβας πάνω σε αυτό το θέμα. Έτσι. Πόσο επιστήμη και πόσο τέχνη. Ίσως δεν είναι το ίδιο σε όλες τις ειδικότητες. Στην χειρουργική είναι ίσως περισσότερη η τέχνη. Έτσι. Οι κατευθυντήριες οδηγίες βοηθάνε στο κομμάτι της επιστήμης. Στο κομμάτι της τέχνης, αυτό που βοηθάει είναι η εκπαίδευσή μας, η κρίση μας, οι ικανότητες που έχουμε. Έτσι λοιπόν χρειάζεται σίγουρα μια ισορροπία όσον αφορά αυτό το θέμα. Αυτά ήθελα να σας πω. Α, και πριν τελειώσω, για το θέμα του χειρουργείου που έχει ακουστεί πάρα πολλές φορές. Γιατί δεν γίνουμε. Εγώ πιστεύω ότι έχει δώσει την απάντηση η ίδια η ζωή. Δεν υπάρχουν μελέτες. Έχουμε όμως, ξέρουμε, τα τελευταία 20 χρόνια έχουν ελαττωθεί τρομακτικά έτσι, οι επεμβάσεις για την καλοήθη υπεργασία του προστάτη. Αυτό μήπως λέει κάτι. Για τον καρκίνο του νεφρού έχουν ελαττωθεί. Δεν είναι απόλυτα. Αν υπήρχε πρόβλημα, δεν θα. Δεν είναι απόλυτα σωστό αυτό, Τάσο. Έχει μειωθεί ο αριθμός των διουρηθρικών. Ο αριθμός των επεμβάσεων που περιλαμβάνει τα πάντα δεν έχει μειωθεί. Έκανε μία μικρή κάμψη και έχει ανέβει. Ξανανεβαίνει τώρα συνολικά. Νομίζω ειδικά στην Αμερική. Κάνω λάθος, θα το ξαναδώ. Νομίζω ότι ο αριθμός των διουρηθρικών έχει μειωθεί. Ο αριθμός των επεμβατικών πράξεων έχει αυξηθεί. Περιλαμβάνω θερμοθεραπεία, τουμπτ, χάιφου και ό,τι θέλεις. Ήταν το άρθρο που αφορούσε την 2000-2005. Το 2000 μέχρι 2008, που δημοσιεύθηκε τώρα το τέλος του 2012, μέχρι το 2008 όμως, προσοχή. Okay, ναι. Είμαι ακριβής. 26% όλες οι επεμβάσεις κάτω, 47% η διουρηθική προστατεκτομή και πλέον το laser vaporization διώχνει όλα τα laser στην Αμερική. Το καινούργιο, αλλά μέχρι το 2008 είναι τα στοιχεία, έτσι. Εντυπωσιακό, δεν το ήξερα αυτό. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Δίνουμε συγχαρητήρια και στους δύο ομιλητές. Και κύριε Μητρόπουλε, η σειρά σας.